Έχουμε και την πάγια ρύθμιση κοστή. Mm-hmm. Από δύο, αυτό είναι ένα πολύ χρήσιμο θέμα. Από 2,48 δώσουμε ελάχιστο ποσό, τα 30 ευρώ. Είναι πρώτο πυλόν, λοιπόν. Πρέπει να προετοιμάζονται λύσει 45 μέρες που θα ενεργοποιηθεί αυτό το σύστημα. Μιλάμε για 4 εκατομμύρια οφειλέτες εφορίας που θα μπορούν πλέον να υπολογίζουν σε περισσότερες δόσεις σε σχέση με αυτό που ξέρουν από την 1η Ιανουαρίου του 2020, αλλά πρέπει να γνωρίζουν ότι θα είναι και πιο αλμυρές σε σχέση με αυτό που. Το επιτόκιο θα είναι πιο ακριβό σε σχέση με αυτό που τώρα γνωρίζουν. Άρα λοιπόν θα υπολογίζουν σε 24 αντί για 12 δόσεις για οφειλές από τακτική αιτία, φόρου εισοδήματος, ένφια κτλ. Mm-hmm. Ή και 48 δόσεις αντί για 24 που έφτανε maximum για έκτακτη αιτία, οφειλή δηλαδή από φόρο κληρονομιάς ή από ένα φορολογικό έλεγχο. Πρέπει να πούμε το επιτόκιο πλέον με βάση το νομοσχέδιο που βγήκε στη διαβούλευση θα προκύπτει ότι είναι. Αυξάνεται και πάει και κοντά. Θα είναι 5,25% με τα σημερινά δεδομένα για μέχρι 12 δόσεις. Θα πηγαίνει και 6,5% αν κάποιος επιλέξει ή πάρει πάνω από 12 δόσεις, 13, 14, 24 κλπ. Mm-hmm. Σήμερα να θυμίσουμε ότι είναι στο 3%. Βεβαίως αυτό είναι προσωρινό. Έχει μειωθεί προσωρινά λόγω απόφασης Συμβουλίου της Επικρατείας. Από 8,5 ήταν 8,5. Έτσι. Άρα λοιπόν θα είναι ακριβότερο σε σχέση με το τι ισχύει τώρα, θα είναι φτηνότερο σε σχέση με το τι ισχύει τα προηγούμενα χρόνια. Και το πολύ σημαντικό είναι το τελευταίο που θα δείτε και το λέμε και στον τίτλο, φορά, ότι υπάρχει επιβράβευση ακόμη και μιας δόσης. Δηλαδή ακριβώς, μέχρι και μία δόση δώρο, χάρισμα η τόκη το 25% των τόκων που έχει επιβαρυνθεί ο δανειολήπτης, εάν φτάσει στην τελευταία δόση και την έχει τηρήσει με συνέπεια τη ρύθμιση, εκείνη τη στιγμή λοιπόν μπορεί να εκδώσει 25% των τόκων ή maximum μέχρι και μία δόση.